Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης για το αγροτικό ζήτημα, ακούσαμε πολλά. Ακούσαμε και υποσχέσεις σε σχέση με τους αγρότες, αλλά και άσφαιρη κριτική. Και φυσικά υπήρξε και μια γενίκευση σε μια σειρά από ζητήματα. Ας ξεκινήσω όμως από το αγροτικό, γιατί αυτό είναι το θέμα της συζήτησής μας. Από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που ζήτησε τη σημερινή συζήτηση, τα κόμματα που όμως έχουν και ευθύνες, μεγάλες ευθύνες, γιατί διαχειρίστηκαν τις τύχες του τόπου για 40 και πλέον χρόνια και ιδίως μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν αυτά τα κόμματα που είχαν την ευθύνη και της κατανομής των ενισχύσεων και εξέθρεψαν το θεσμικό πλαίσιο που ευνοούσε τις πελατειακές σχέσεις και έκαναν τη μοιρασιά των επιδοτήσεων και δημιούργησαν κομματικούς φύλους και κατέστρεψαν το αριστερικό κίνημα. Ακούσαμε σήμερα κριτική. Επιτρέψτε μου λοιπόν να προσπαθήσω να στοιχειοθετήσω και να απαντήσω έστω όσο επιγραμματικά μπορώ σε κάποια από όλα όσα ακούστηκαν. Ξεκινάω με την αλήθεια για τις πληρωμές. Στόχος μας από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση ήταν η επίλυση των καταστροφικών προβλημάτων που κληροδότησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στον αγροτικό χώρο στον τομέα των πληρωμών. Έτσι από τις αρχές του 2015 μέχρι σήμερα έχουμε πληρώσει και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση γι' αυτό κοντά στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 3.689 εκατομμύρια για την ακρίβεια. Για όλους τους τύπους των ενισχύσεων. Από αυτά, κύριε Μητσοτάκη και κυρία Γεννηματά, δεν είναι στην αίθουσα, κοντά στο 1 δις αφορούσε πληρωμές ενισχύσεων που εκκρεμούσαν από το 2011. Και τότε, από όσο γνωρίζουμε, η κυβέρνηση δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Εσείς ήσασταν τότε κυβέρνηση, είχατε δημιουργήσει τη φιλολογία περί success story. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν καταφέρνατε τότε να πληρώνετε τα χρήματα αυτά στους αγρότες? Για ποιο λόγο παρατήσατε τους αγρότες στο έλεος του Θεού και τώρα έσχεστε και μας εγκαλείτε για την αγροτική μας πολιτική και μας εγκαλείτε επειδή δώσαμε, αυτονόητο λέει, δώσαμε εμείς αυτά που χρωστάγατε εσείς από το 2011. Από αυτά τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 1,7 δισεκατομμύρια αφορά πληρωμές ενισχύσεων του 2016 και όχι παλιές πληρωμές. Για πρώτη φορά δηλαδή, μια κυβέρνηση, καταστροφική κατά τα άλλα κατά τα λεγόμενά σας, κάνει το αυτονόητο. Αυτό που δεν καταφέρατε να κάνετε ποτέ εσείς όμως. Να δώσει όλα τα λεφτά στην ώρα τους και να πληρώσει τις ενισχύσεις εντός του έτους, ενισχύσεις που για τους αγρότες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μπορεί να μας εγκαλείτε σήμερα ή να μην το γνωρίζετε, αλλά οι αγρότες το γνωρίζουν. Και εσείς το γνωρίζετε, αλλά το αποσιωπάτε. Ταυτόχρονα, πληρώθηκαν 650 εκατομμύρια περίπου που αποτελούσαν ανηλημμένες υποχρεώσεις από κοινοτικά κονδύλια για δημόσια και ιδιωτικά έργα και επενδύσεις τα οποία κρεμούσαν από το 2008 και το 2009. Ούτε τότε ήμασταν εμείς κυβέρνηση. Δεν πειράζει όμως, το διορθώσαμε και αυτό. Καταστροφής κατά τα άλλα. Οι επενδυτές και όχι μόνο οι αγρότες το γνωρίζουν και αυτό. Όπως και εσείς θα έπρεπε να το γνωρίζετε. Διότι και εκεί είχατε κηρύξει στάσεις πληρωμών. Αλλά κατά τα άλλα διαφημίζατε το success story και την αναπτυξιακή σας πολιτική. Δεν μείναμε ωστόσο εκεί. Για πρώτη φορά καταβάλλονται στον ίδιο χρόνο αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ που μέσα στο 2016 ανήλθαν σε 144 εκατομμύρια ευρώ. Να σας θυμίσουμε πόσα είχαν στην τετραετία αυτή από τον ΕΛΓΑ. Οι αγρότες το γνωρίζουν αυτό, το έχουν δει στις τσέπες τους. Θα έπρεπε να το γνωρίζετε κι εσείς. Μέχρι το τέλος του μήνα Όπως σας είπα και στην πρωτολογία μου, θα καταβληθούν πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν στην επιστροφή φόρου πετρελαίου. Και βέβαια να σας προλάβω, αυτό δεν είστε υποχρεωμένοι να το γνωρίζετε, αλλά θα το μάθετε, όπως και ο αγροτικός κόσμος, στις επόμενες 15 μέρες. Υπάρχει και κάτι άλλο, ωστόσο, που η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης εντέχνως ξεχνά. Από τα 617 εκατομμύρια ευρώ που εδόθησαν στους χαμηλοσυνταξιούχους, εν είδη 13ης σύνταξης, 1,6 εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους, περίπου τα 250 εκατομμύρια, η πλειοψηφία των χρημάτων αυτών δηλαδή, κατευθύνθηκε στους αγρότες, σε αγροτικές συντάξεις. Και το ποσοστό των αγροτών είναι πολύ μεγαλύτερο από το 60% του απόλυτου νούμερου που πήγε στις αγροτικές συντάξεις. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι αυτοί έπαιρναν και παίρνουν συντάξεις πολύ χαμηλότερες και η απόφασή μας ήταν η κατανομή να γίνει αντιστρόφως ανάλογα. Το δεύτερο μέλημά μας ήταν να αμβλύνουμε επιπτώσεις από τους δεδομένους δημοσιονομικούς περιορισμούς, οι οποίες προκύπτουν από τη συμφωνία του 2015, που η μεγάλη πλειοψηφία σε αυτή την αίθουσα είχε ψηφίσει, αλλά σήμερα όψιμα σηκώνει την πανδιέρα της αντίστασης. Το βάρος μας δόθηκε στις φορολογικές και ασφαλιστικές συνταξιοδοτήσεις και επιβαρύνσεις, αλλά και στα ωφέλη. Συγκρατήστε λίγα νούμερα, μόνο και μόνο για να μην εκτίθεστε. Σε σύνολο 577.000 δηλώσεων αγροτικού εισοδήματος, οι 516.000 δήλωσαν καθαρό εισόδημα έως 5.000 ευρώ, έχοντας θεσπίσει κατά μέσο όρο 9.500 ευρώ ανάλογα με τα τέκνα το αφορολόγητο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου, πολύ πιο πάνω από το 85, κοντά στο 90%, δεν επιβαρύνεται. Όταν η μέση εισφορά για τα εισοδήματα είναι κατώτερη αυτών που ίσχυε ως σήμερα, ελαφρύνεται ή όχι η πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου? Η απάντηση λοιπόν είναι ότι ήταν απολύτως ορθό αυτό που είπα στην πρωτομιλία μου. Το 85% των επαγγελματιών αγροτών από το συνδυασμό ασφαλιστικού και φορολογικού θα βγουν ωφελημένοι. Όμως βεβαίως υπάρχει και ένα ποσοστό, δεν αντιλέγω, μικρό, η μειοψηφία, που έχει επιβαρύνσεις. Ένα 5% που δηλώνουν μεγάλα εισοδήματα και όλος περιέργως σε αυτήν την μειοψηφία ανήκουν όχι μολάχα οι μεγαλοεισοδηματίες αγρότες, αλλά και οι μεγαλοεπιδοτούμενοι αγρότες. Και εκεί πράγματι υπάρχουν δυσκολίες, διότι για να βγαίνουν τα νούμερα και να υπάρχει ελάφρυνση στη μεγάλη πλειοψηφία, υπήρχε επιβάρυνση εκεί. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι για αυτή την μικρή πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου έρχεστε σήμερα εδώ να μας κουνήσετε το δάχτυλο σε σχέση με το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Δεν ισχυρίζομαι ότι μετά το φορολογικό και το ασφαλιστικό η μεγάλη πλειοψηφία, αυτό το 85%, δεν έχει πια προβλήματα να αντιμετωπίσει ή δεν έχει λόγους για να κινητοποιείται ή δεν έχει αιτήματα αντίθετα. Όμως να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ποια ήταν η πολιτική που τους ευνόησε πέρυσι και το κορυφαίο ζήτημα των κινητοποιήσεών τους, το οποίο ελήθηκε, και οι υποσχέσεις μας που γίνανε δεσμεύσεις και πράξη, και ποια είναι μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που έχουμε μαζί τους και εμείς να σκύψουμε για να τα λύσουμε, δεδομένων όμως των συνθήκων, γιατί κινούμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Και ας μην ξεχνάμε ότι κάποιοι που καμώνονταν τους εκπροσώπους των αγροτών όταν δίναμε τη μεγάλη μάχη της διαπραγμάτευσης, ερχόντουσαν εδώ και διαδήλωναν και δήλωναν τη συμμετοχή τους υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι με την παρέμβασή μας στο ασφαλιστικό διασώζουμε ένα σύστημα το οποίο κατέρεε, ήταν υποκατάρρευση, είναι κοινή άποψη αυτό, όλοι το είχαμε ομονοήσει, από διότι δεν θα υπήρχε καν κατώτατη σύνταξη αγροτών σε 10 χρόνια. Γλιτώσαμε λοιπόν το ασφαλιστικό των αγροτών από κατάρρευση εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποιοι σωτήρες ήρθαν να μας σώσουν με το PSI και γι' αυτό οδηγηθήκαμε στην κατάρρευση. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να μην αρχίσουμε να απαριθμούμε όλα τα προϊόντα της χώρας με συγκριτικά πλεονεκτήματα αναπεριφέρεια και να λαϊκίζουμε με τοπονύμια, μέσα στους επόμενους 4 μήνες να σας πω ότι προκυρήσονται προγράμματα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κάποια μάλιστα από αυτά είναι ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Για τους νέους αγρότες που έχει ήδη προκηρυχθεί με τεράστιο ενδιαφέρον πρόγραμμα ύψους 241 εκατομμύρια ευρώ, για τα τοπικά προγράμματα Leader ύψους 376 εκατομμύρια ευρώ, για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία ύψους 443 εκατομμύριων ευρώ, για την μεταποίηση και εμπορία ύψους 250 εκατομμύριων ευρώ, για τα σχέδια βελτίωσης για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα ύψους 357 εκατομμύριων ευρώ, για την παροχή γεωργικών συμβουλών 120 εκατομμύρια ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία ρευστότητας έχουν δρομολογηθεί, ενώ ακόμα και όσα σκοντάφτουν σε δεσμεύσεις συμφωνίας γίνεται μάχη για να απεγκλωβιστούν. Για ό,τι είναι εφικτό να γίνει, παλεύουμε να γίνει και πιστεύουμε να τα καταφέρουμε να γίνει. Επειδή όμως ορισμένοι ξεχνούν και στην προσπάθειά τους να γίνουν αρεστοί για μικροπολιτικούς ψηφοθυρικούς λόγους μιλούν για χρηματοδοτικά εργαλεία και ρευστότητα από τις τράπεζες, θα ήθελα να σας ρωτήσω μήπως εννοείται για τη ρευστότητα που θα μπορούσε να παράσχει η Αγροτική Τράπεζα, την οποία μέσα σε μία νύχτα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να περάσει σε μια ιδιωτική, αφού την είχατε φεσώσει, εκτός των άλλων, με 240 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα από τα κόμματά σας. Που αντί λοιπόν να πάνε αυτά τα χρήματα στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, τα κάνατε καπνό στις τσέπες και στα ταμεία των χρεοκοπημένων κομμάτων και σε προεκλογικές εκδηλώσεις. Οι ίδιοι οι αγρότες γνωρίζουν ότι πάγια αιτήματα και στρεβλώσεις 30 και 40 ετών είναι εξαιρετικά δύσκολο να λυθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και χρειάζεται μια συνολική συζήτηση για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για τις προτεραιότητές μας, έναν εθνικό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, είναι θράσος και υπερβολή από πλευρά σας να λέτε ότι είμαστε κρυμμένοι και δεν τολμάμε να συνομιλήσουμε με τους αγρότες. Ήμουνα ο πρώτος πρωθυπουργός μετά τη μεταπολίτευση που τους κάλεσε στο μαξί μου. Δεν υπήρξε άλλος. Δεν υπήρξε άλλος. Στη μέση κινητοποιήσεων, αγροτικών κινητοποιήσεων, ούτε λάστιχα σκάσαμε εμείς, ούτε κολπάκια με τις αστυνομικές δυνάμεις. Τους κάλεσα στο μαξί μου, συζητήσαμε 2 φορές, πήγα ξανά και τους ξαναβρήκα, κάποιους από αυτούς, κουβεντιάσαμε, οργανώσανε κάποιοι δικοί σας εκεί κινητοποίησεις, καλοδεχούμενες κινητοποίησεις. Δεν τη φοβόμαστε εμείς την κινητοποίηση και την πάλη του απλού λαϊκού κόσμου. Υπάρχουν πάντοτε και εγκάθετοι. Αλλά δεν το φοβόμαστε εμείς αυτό. Και αυτά βεβαίως οφείλω να τα επισημάνω. Σας χρωστάω όμως μερικές ακόμα απαντήσεις, κύριε Μητσοτάκη και κυρία Γεννηματά. Γιατί προφανώς η συζήτησή σας δεν έμεινε μονάχα στα θέματα της αγροτικής πολιτικής και οφείλω να δώσω κάποιες απαντήσεις. Σας άκουσα να με εγκαλείτε εμένα προσωπικά. Πρώτη η κυρία Γεννηματά, αργότερα αμέσως εσείς, για το ζήτημα του ΔΟΛ. Γιατί ακριβώς, αγαπητοί μου συνάδελφοι, κύριε Μητσοτάκη και κυρία Γεννηματά, μιλάτε? Θέλετε να λογαριαστούμε, να μου εξηγήσετε. Τι ακριβώς, γιατί ακριβώς με εγκαλείτε και τι ακριβώς ζητάτε? Ποιο ακριβώς είναι το αίτημά σας? Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το αίτημά σας. Επί 1,5 χρόνο τώρα, ένα ιστορικό και έγκυρο συγκρότημα έχει καταντήσει να είναι στα όρια του κίτρινου τύπου και με έχει στοχοποιήσει προσωπικά δεκάδες φορές στην πρώτη σελίδα, από αυτές τις σελίδες που αρέσκεστε άλλες φορές, κύριε Μητσοτάκη, να έρχεστε εδώ και να τις επιδεικνύετε. 1,5 χρόνο τώρα στη Βουλή, μια με τον Αρκά, μια με κανένα στίχο του Ελίτη και μια με το editorial των Νέων έρχεστε. 1,5 χρόνο τώρα έχει μετατραπεί μια εφημερίδα σοβαρή, αξιόπιστη, με τις διαφωνίες που μπορεί να είχαμε, σαν το άλλο αγαπημένο σας φίλο, του Άλλουντε, του Κομιστή, αυτό που πιάσαν με τις μαύρες σακούλες στα σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας και βγάζει κάθε Κυριακή στα πρωτοσέλιδα λίβελους εναντίον της κυβέρνησης για να κάνετε μετά εσείς δελτία τύπου, και έχει και ένα σπίτι στην Ελβετία γιατί εκεί διαμένει με την οικογένειά του, με τα λεφτά που έχει βγάλει έξω, αυτού, του Κομιστή, του φίλου σας. Και έρχεται κάθε, του Αναστασιάδη, του Θέμου Αναστασιάδη, εγώ δεν θα πω ονόματα, με έχετε για αυτούς που δεν λέω ονόματα. Και έχετε το θράσος και έρχεστε και μιλάτε. Αυτή λοιπόν η εφημερίδα ιστορική, επί 1,5 χρόνο, με προπυλακίζει πολιτικά, μία στα πρωτοσέλιδα ή στις ραδιοφωνικές της εκπομπές και τέτοια συγκρότημα, ότι τάχα το σπίτι που μένω σε νίκη, ξέρετε, είναι σπίτι κάποιου που πήρα από τον πληστηριασμό, ενός ανθρώπου που δεν είχε να πληρώσει, άθλιο ψέμα, κανείς δεν βγήκε να κατηγορήσει τότε, ή ότι δήθεν δίνω ψεύτικα αποθενέσχες, κανείς δεν βγήκε να κατηγορήσει τότε, άθλιο ψέμα, ή ότι έχω offshore εταιρείες, πρωτοσέλιδα. Με ποιο σκοπό αυτό το πολιτικό bullying, ο προπυλακισμός από αυτούς που ερχόσασταν εσείς και μας φαίνατε τα πρωτοσέλιδά τους? Για να κάνω το πολύ απλό, κύριε Μητσοτάκη, κυρία Γεννηματά, για να κάνω το πολύ απλό. Να κάνω ό,τι κάνανε και όλοι οι προηγούμενοι. Να σηκώσω ένα τηλέφωνο και να πάρω έναν τραπεζίτη και να πω ό,τι έκανε τόσα χρόνια οι προηγούμενοι που δίναν δάνεια με αέρα, δώστε κι εσείς δάνεια με αέρα. Δεν το έκανα όμως και ούτε θα το κάνω. Και ξέρετε κάτι, μας λέτε ότι δεν έχει σημασία που δεν το κάνατε, αλλά επειδή ένας πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε να συμμετάσχει στην προσπάθεια των εργαζομένων για διάσωση, θέλουμε να κάνουμε καινούρια διαπλοκή και, όπως το είπατε, Βόρεια Κορέα. Όταν δικά σας στελέχη μεταπηδούν από τον τύπο και τη δημοσιογραφία στην πολιτική και από εκεί πίσω, από την πολιτική στον τύπο και στη δημοσιογραφία, είναι ελεύθερη αγορά. Όταν δικοί μας κάνουν κάτι αντίστοιχο, είναι Βόρεια Κορέα. Αυτά είναι τα μέτρα και τα σταθμά. Πριν από λίγες μέρες, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά, ο κ. Μιχελάκης, έγινε διευθυντής στον Αντένα. Βγήκαμε εμείς να πούμε ότι μετακόμισε ο Αντένα στη Νέα Δημοκρατία? Ο ιός του κυρίου Ψυχάρη, ήταν διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αργότερα συνάδελφός σας, τα έδρανα εδώ. Να σας πω και άλλα παραδείγματα. Ο κύριος Σπυράκη, ο κύριος Καψής, δεκάδες παραδείγματα μπορώ να σας πω. Όμως δεν έχει νόημα να μιλήσω για αυτά. Να μιλήσουμε επί της ουσίας. Και η ουσία είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης εδώ και χρόνια περνούν μια κρίση δομική. Μια κρίση που προηγήθηκε, θα έλεγα, της βαριάς οικονομικής κρίσης, σε μεγάλο βαθμό και εξαιτίας της εξέλιξης τεχνολογίας, διότι σήμερα η ενημέρωση έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο, αλλά βεβαίως και εξαιτίας της πολύ κακής, άθλιας διαχείρισης όλων των όσων ιδιοκτητών, εν πάση περιπτώσει, είχαν την ευθύνη. Η αξιοπιστία του χώρου πλήττεται, ο χώρος συνολικά υποβαθμίζεται, λειτουργεί περισσότερο ως προπαγανδιστικός μηχανισμός και λιγότερο ως πυλώνας αντικειμενικής ενημέρωσης και δημοκρατίας. Και αυτό είναι έλλειμμα για τη δημοκρατία μας. Και το χειρότερο είναι ότι με αποκλειστική ευθύνη όσων διαχειρίστηκαν τα οικονομικά μεγάλων και ιστορικών συγκροτημάτων κινδυνεύουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι να οδηγηθούν στον κρεμό. Ξέρετε, εμένα αλλά και αυτή την κυβέρνηση δεν θα με κατευθύνει στις επιλογές καμία εκδικητική μανία. Διότι είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα δεν υπήρξε άλλος πρωθυπουργός στον τόπο που να εδέχθη τέτοια τόσο πολύ και άδικη κριτική. Δεν μιλάω για την πολιτική κριτική, μιλάω για το πολιτικό bullying που αναφέρθηκα πιο πριν. Ωστόσο, τα συγκροτήματα με μια ιστορική αναφορά στον τόπο, οι τίτλοι των εφημερίδων αλλά και οι εργαζόμενοι είναι κάτι ξέχωρα από όλα αυτά. Και θέλω να το πω και δημόσια από αυτό το βήμα. Θα είναι αρνητική εξέλιξη αν κλείσουν. Και τα νέα και το βήμα. Όπως και το έθνος, όπως και ο ελεύθερος τύπος. Όπως ήταν και αρνητική εξέλιξη που έκλεισε η ελευθεροτυπία, αλλά δεν είδαμε πολλά δάκρυα τότε. Εδώ όμως πρέπει να μιλήσουμε ευθέως. Μπορεί η επιθυμία μας να είναι να μην κλείσουμε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αν βρεθούν επενδυτές που θέλουν να στηρίξουν, να συμβάλλουμε στα πλαίσια του νόμου και όπως μπορούμε στα προγράμματα που οι ίδιες οι τράπεζες φαντάζομαι ότι είναι έτοιμες να συζητήσουν. Αλλά μέχρι στιγμής επενδυτές δεν υπάρχουν, η ιδιοκτησία εξ όσο γνωρίζω δεν θέλει να βάλει χρήματα, όμως οι τράπεζες δάνεια με αέρα δεν θα δώσουν όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι όμως ζητούν και δικαίως ζητούν λύσεις. Ζητούν να βρεθούν τρόποι ώστε να μην κλείσουν τα έντυπα, ώστε να έχουν ρευστότητα. Ζητούν όσο διαρκεί η εκαθάριση που, από όσο ξέρω, στον ΔΟΛ ξεκινά το επόμενο διάστημα με βάση αποφάσεις των δικαστηρίων, διότι τα δάνεια έχουν καταγγελθεί. Ζητούν να υπάρχει δυνατότητα να πληρώνονται, αυτονόητο αίτημα από την πλευρά τους. Ζητούν να μην απαξιωθούν οι τίτλοι και να μην χαθεί η εμπορική τους αξία. Εμείς έχουμε διάθεση να βοηθήσουμε, θέλω όμως να το ξεκαθαρίσω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει κάτω από το τραπέζι. Δεν θα γίνει με καμία συνδιαλλαγή. Δεν θα γίνει με τους τρόπους που μάθαμε να γίνονται στο παρελθόν. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να γίνει μόνο η φωτογραφικά για ένα συγκρότημα. Και δεν μπορεί να γίνει αν δεν βρει τη μεγάλη συνένεση των πολιτικών κομμάτων. Αν όχι όλων της μεγάλης πλειοψηφίας τους. Αν υπάρχει διακομματική βούληση για τη δημιουργία ενός τέτοιου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά όλους στον τύπο, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το συζητήσουμε. Αλλά θέλουμε να συζητήσουμε θεσμικό πλαίσιο ισότητας που θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις του τύπου. Καθαρές κουβέντες, όλα ανοιχτά, όλα στο φως, μόνο με συνένεση. Εμείς δεν παίζουμε κάτω από τις κουρτίνες, δεν κάνουμε συνδιαλλαγές και αυτό το γνωρίζει όλη η ελληνική κοινωνία. Και τότε ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και ας πάψουν ορισμένοι να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα ότι δήθεν ενδιαφέρονται για τους εργαζόμενους. Διότι άλλα πράγματα ειλικρινά τους ενδιαφέρουν. Τους ενδιαφέρουν επικοινωνιακά παιχνίδια. Θέλω λοιπόν να κλείσω. Σας είπα στην πρωτομιλία μου να πάρετε θέση για μια σειρά ζητήματα. Να πάρετε θέση και για τα θέματα που αφορούν την οικονομία, δεν πήρατε. Σας ζήτησα να απαντήσετε αν θέλετε μέτρα, περισσότερα όπως ζητάει το Δουνουτού. Αν επιμένετε στην άποψη ότι η αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κανονικότητα είναι μια αριστερή ιδεολειψία. Δεν απαντήσατε. Ελπίζω να απαντήσετε στη δευτερομιλία σας. Έχει ανάγκη ο πολιτικός διάλογος να υπάρχουν θέσεις συγκεκριμένες, καθαρές ανάμεσα στα κόμματα. Μπαλαούρα, Κύριε Μπαλαούρα. Κύριε Μπαλαούρα. Παρακαλώ. Και θέλω... Παρακαλώ. Τι γίνεται, έχουμε χαλαρώσει. Θέλω σε αυτό το σημείο 1 λεπτό μόνο, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Να κάνω μία αναφορά και σε κάποια από όσα είπε η κυρία Γεννηματά. Αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει μια προοδευτική πολιτική, λέει, στον τόπο, διότι εμείς δεν την ασκούμε. Το ερώτημα, κυρία Γεννηματά, είναι ποια είναι αυτή η πολιτική και με ποιους. Προοδευτική πολιτική ήταν αυτή η οποία εφαρμόσατε συγκυβερνώντας με τη Νέα Δημοκρατία από το 12 στο 14. Ήταν προοδευτική πολιτική. Ήταν προοδευτική πολιτική η επιλογή του κ. Βενιζέλου με το PSI να διαλύσει τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ομολογιούχους. Ήταν προοδευτική πολιτική η απώλεια του 25% του εθνικού μας πλούτου και η ταύτισή σας με τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες και δεξιές πολιτικές. Το ότι συγκυβερνούσατε στην κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Γεωργιάδη, για να δούμε και το με ποιους. Είναι προοδευτική πολιτική ότι ήσασταν στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με γραμματέα τον κύριο Μπαλτάκο, που φλέρταρε με τη Χρυσή Αυγή, που ακόμα και χθες προκάλεσε τον ελληνικό λαό και την ανθρωπιά του και την αλληλεγγύη του προς τους πρόσφυγες και τις αξίες του. Η Χρυσή Αυγή που πήγε σε ένα σχολείο στο Πέραμα να τραμπουκίσει παιδάκια 10 χρονών, αυτή η αθλειότητα, ήσασταν μαζί με τον κύριο Μπαλτάκο στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο. Με ποιους λοιπόν η προοδευτική πολιτική? Αλλά αυτά θα μου πείτε ανήκουν στο χθες. Η επόμενη μέρα όλα τα έχει κάνει κακά ο ΣΥΡΙΖΑ όσο είναι στην κυβέρνηση. Δεν αναγνωρίζει, δεν ταυτίζεται με την ίδια άποψη η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Είναι δική σας εκτίμηση αυτή. Και όταν, γιατί ανοίγουν δεξιά και αριστερά ζητήματα, ξέρετε, εμείς έχουμε μια στάση αρχών και αξιών. Μιλάγαμε για απλή αναλογική 25-30 χρόνια και ήρθαμε, γίναμε κυβέρνηση και το φέραμε στη Βουλή. Δεν λέγαμε άλλα χθες και άλλα κάναμε σήμερα. Αλλά όταν ήρθε η απλή αναλογική να ψηφιστεί στη Βουλή, το ίδιο νομοσχέδιο που η κυρία Γεννηματά είχε προτείνει πριν από 1 χρόνο με την υπογραφή του κυρίου Βενιζέλου, τότε στρίψατε δια του αραβώνος. Και ταυτιστήκατε με τον κύριο Μητσοτάκη, γίνατε για άλλη μια φορά ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν μη μιλάτε για προοδευτική πολιτική, μη μιλάτε, διότι έχετε ευθύνες και οι ευθύνες αυτές δεν παραγράφονται. Εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε μια μεγάλη ιστορική παράδοση και της Δημοκρατικής Παράταξης και της αριστεράς, που πολλές φορές βρέθηκαν απέναντι, αλλά πολλές φορές κάτω από ξεχωριστά, σε παράλληλους δρόμους όμως, είχαν τη δυνατότητα μιας στοιχειώδους συνεννόησης για την πορεία του τόπου. Εσείς τα δίνετε όλα στον κύριο Μητσοτάκη, λογαριασμό σας. Ο κόσμος που ακολουθεί ιστορικά την παράταξή σας όμως δεν θα σας ακολουθήσει σε αυτή την παράδοση. Και ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έρχεται εδώ και εμφανίζεται. Κύριε Κεγκερόγλου, μη σκέφτεστε δυνατά. Που θα σώσει την οικονομία και τη χώρα. Και είχε μάλιστα για άλλη μια φορά, αλήθεια κύριε Μητσοτάκη, γιατί κάθε φορά που ανεβαίνετε σε αυτό το βήμα αναφέρεστε στον κύριο Καρανίκα, τι έχετε μαζί του? Εμένα οι συνεργάτες μου είναι άνθρωποι του λαού. Μπορεί να μην έχουν βγάλει το Χάρβαρντ, δεν είναι όμως ούτε Παπασταύρου, δεν είναι ούτε Χριστοφοράκη, δεν είναι ούτε Αυτοφοράκηδες, ούτε που κάνανε ποτέ δώρα τέτοιου είδους. Είναι βαθιά η ταξική αντιπαλότητα που βγάζετε μέσα από τις πολιτικές σας αναφορές. Βαθιά η ταξική αντιπαλότητα. Θέλω λοιπόν, κλείνοντας, να σας πω ευθέως. Έχετε ένα σχέδιο. Το είχατε και στην πρώτη αξιολόγηση, το επαναλαμβάνετε και στη δεύτερη. Το μοναδικό σας σχέδιο είναι βάστα Σόιμπλε και βάστα Δουνουτού. Δεν θα σας βγει. Και δεν θα σας βγει όχι γιατί θα μας χαριστούν, αλλά γιατί βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη, ευαίσθητη γεωπολιτική συγκυρία στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και κανείς δεν θα ποντάρει τα λεφτά του στο ξύλωμα της κάλτσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλοι καθόμαστε πάνω στο ίδιο κλαρί. Το σχέδιό σας είναι καταστροφή. για να έρθετε να εφαρμόσετε την πιο ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, ξεπούλημα, απολύσεις, κατεδάφιση κοινωνικού κράτους, μειώσεις μισθών και συντάξεων. Οι διαχωριστικές γραμμές όμως έχουν ήδη χαραχθεί. Εμείς με τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας, εσείς με την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και με αυτή την αλαζονική αντιαισθητική ελίτ να παλεύετε για την παλινόρθωσή σας. Αλλά ο τροχός της ιστορίας έχει ήδη γυρίσει. Σας ευχαριστώ.